Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είχαμε πολλή κίνηση στο Ηράκλειο αυτές τις μέρες των γιορτών. Θέλεις να μάθεις όμως τι έγινε στον Άγιο Νικόλαο? Είχαμε κίνηση. Πώς πήγε εκεί η αγορά στον Άγιο Νικόλαο? Πιστεύω ότι πήγε καλά, αλλά νομίζω ότι θα μάθουμε στα αμέσως επόμενα δευτερόλεπτα. Ναι, θα μας τα πει λοιπόν ο κύριος Μανώλης Πάγκαλος, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου. Κύριε Πάγκαλε, καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, το ερώτημα είναι πώς πήγε, πώς κινήθηκε η αγορά στον Άγιο Νικόλαο τώρα στις γιορτές, πώς κινείται μάλλον μέχρι τώρα? Κοιτάξτε, η αγορά φέτος χρειαζόταν μια αύξηση τζίρου τουλάχιστον ένα 10% για να καλυφθούν τουλάχιστον μέρος από τη μεγάλη αύξηση παγίων εξόδων που έχει επιφορτιστεί μια μικρομεσαία ειδικά επιχείρηση. Κοιτάξτε, άλλες επιχειρήσεις τα πήγαν αρκετά καλά, άλλες όχι τόσο καλά. Μία καλή έτσι εικόνα και τι επικράτησε ακριβώς και πώς πήγε η χριστουγεννιάτικη αγορά στην πόλη του Αγίου Νικολάου, σίγουρα θα έχω μετά τα φώτα. Γιατί από ό,τι ξέρετε σήμερα είναι μια θυμική αργία για τις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τουλάχιστον. Οπότε τα καταστήματα στην πόλη σήμερα τα περισσότερα ήταν κλειστά και δεν έχω μια εικόνα ακριβώς τι επικράτησε για την πρωτοχρονιάτικη αγορά. Για τη χριστουγεννιάτικη αγορά θέλω να σας πω για μια φορά ότι ήταν μια αγορά που ήταν λίγο διαφορετικές οι ταχύτητες από επιχείρηση σε επιχείρηση. Άλλες τα πήγαν αρκετά καλά, άλλες περίπου τα ίδια επίπεδα με πέρυσι, άλλες ήταν αρκετά πιο κάτω από πέρυσι. Οπότε, εάν θέλατε με μια μεσοσταθμική έτσι εικόνα για την χριστουγεννιάτικη αγορά του Αγίου Νικολάου, πιστεύω ότι υπήρχε μια αύξηση γύρω στο 10% συγκρίση με πέρυσι. Άρα φτάσαμε στο στόχο, το πιάσαμε το στόχο, περίπου. Πιστεύω ναι, αλλά δεν ήταν από το σύνολο των επιχειρήσεων. Πραγματικά αυτή τη στιγμή μια μικρομεσαία επιχείρηση έχει επιφορτιστεί πάρα πολύ μεγάλη αύξηση σε ό,τι έχει σχέση με τα πάγια της έξοδα. Έτσι, είτε λέγεται αυτό μισθολογικό κόστος, είτε λέγεται ενεργειακό κόστος και ό,τι άλλο έχουν φροντίσει να κολλήσουν δίπλα σε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Επισκέπτες, κύριε Πάγκαλε, η μικρομεσαία επιχείρηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχει περάσει από πολύ μεγάλα βάσανα και πολύ μεγάλα κύματα. Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή που έχουν καταφέρει και στέκουν ακόμα στα πόδια τους είναι πραγματικά αξιοζήλευτες. Και πρέπει ακριβώς αυτό να το καταλάβει και η κυβέρνηση και αυτοί που μας διοικούν γενικά, ότι η μικρομεσαία επιχείρηση χρειάζεται βοήθεια και όχι να χαρακτηρίζουν τη μικρομεσαία επιχείρηση, να την τζουβαλιάζουν γενικά ότι εσχροκερδεί ή το ένα ή το άλλο. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο παραμύθι αυτό. Να σας ρωτήσουμε κάτι για την κίνηση. Είχαμε επισκέπτες στον Άγιο Νικόλαο ή η αγορά κινήθηκε κατά βάση με τους ντόπιους, έτσι, με τους σήμερα? Κοιτάξτε, είχαμε αρκετούς επισκέπτες και Έλληνες και ξένους. Ήταν όμως και μια μεγάλη εξαγωγή, υπήρξε μια μεγάλη φυγή από τους ντόπιους του Αγίου Νικολάου λόγω τετραήμερων και όλα αυτά. Οπότε ισοσχελίστηκε κάπως η κατάσταση. Ήταν μια της άλλης. Οπότε ήταν μια αγορά, σου λέω, φέτος που εγώ δεν μπορώ ακόμα να την χαρακτηρίσω και να πω ήταν καλή ή ήταν κακή. Θέλω να έχω μια εικόνα γενικά μετά τα φώτα για να έχω μια πιο καλή εικόνα. Πάντως, κύριε Πάγκαλε, ερχόμαστε από δύσκολα χρόνια. Σαφώς. Περάσαμε μια ακόμα δύσκολη χρονιά το 2023 σε ό,τι αφορά την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και γενικότερα την επιχειρηματικότητα, με δεδομένο ότι είχαν συσσωρευτεί πάρα πολλά προβλήματα και φέτος το 2023 δηλαδή έπρεπε να κλείσουν αρκετές τρύπες. Το 2024 ποια είναι η στόχευση, πώς μπαίνουμε, τι περιμένουμε, τι προσδοκούμε και τι πιστεύετε ότι θα γίνει τελικά? Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις που έχουν καταφέρει και είναι μέχρι τώρα ζωντανές, έτσι, πιστεύω ότι το 2024 θα είναι μια χρονιά πραγματικά ορόσημο. Υπάρχουν τα δεδομένα και υπάρχουν οι προϋποθέσεις, εκτός βέβαια τίποτα απρόοπτο που συνήθως πότε ξέρετε ότι η αγορά είναι πολύ ευάλωτη, πολύ εύκολα και ευάλωτη σε καταστάσεις. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα θέμα πάλι με τον κορονοϊό, που από ό,τι φαίνεται πάλι μας βγαίνει στον αέρα και σας πιστεύω ότι μέσα στον Ιανουάριο μας προβληματίζει. Βεβαίως μας προβληματίζει. Η υγεία είναι ένα μεγάλο θέμα.
Και θέλω να σας πω και ένα μεγάλο μπράβο για τον τρόπο και πόσο καλά είστε προβάλλετε το θέμα της υγείας που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στον νομό Λασιθίου. Και εγώ μια εικόνα που έχω από το νοσοκομείο, βέβαια πάμε σε άλλα θέματα που ίσως δεν είναι δικά μου, αλλά χαρά μας να μας δίνετε και εικόνα εσείς. Όταν έχεις η επιχειρηματικότητα έχει σχέση με όλα αυτά. Ακριβώς. Να μην ξεχνάμε ότι ο Άγιος Νικόλος είναι μια σχεδόν κατά 95% η οικονομία της είναι, είναι πολύ που έχει σχέση με τον τουρισμό και πραγματικά δεν γίνεται μια τουριστική περιοχή όπως ο Άγιος Νικόλος αυτή τη στιγμή να υστερεί τόσο πολύ στην παροχή υγείας. Έχετε οπότε θέλω δίκιο. Να σας πω για άλλη μια μπράβο γιατί πραγματικά προβάλλεται και με πάρα πολύ καλό τρόπο το σοβαρό πρόβλημα υγείας που υπάρχει στο νομό Λασιθίου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τώρα μου δίνεται μια φοβερή πάσα κύριε Πάγκαλη για να σας πω το εξής. Σκεφτόμουν σε πόσο κακή κατάσταση είναι η υγεία στο νομό Λασιθίου τη στιγμή που έχει κάποια από τα... έχει ένα διεθνές θέρετρο, μιλάμε για την Ελούντα, ακριβώς. Δίπλα, στο οποίο φιλοξενείται κατά καιρούς κόσμος που είναι... νομίζω ότι έχει καταθέσει στον προϋπολογισμό της Ελλάδας 3, 4 και 5 φορές. Ακριβώς. Πώς γίνεται να έχουμε επιτρέψει να είναι η υγεία σε αυτό το σημείο όταν έχουμε τέτοιου βεληνεκούς επισκέπτες? Είναι απορίας άξιων. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω κάτι απλό. Η περιοχή μας μπορεί να έχει πεντάστερα ξενοδοχεία, αρκετά πεντάστερα ξενοδοχεία, αλλά δυστυχώς ό,τι έχει σχέση με τις υποδομές, δεν είμαστε καθόλου, είμαστε πολύ πιο λίγα αστέρια. Οπότε αυτό νομίζω που σας λέω τα λέει όλα. Υποφέρουμε γενικά από θέμα υποδομών στην περιοχή μας και είναι πραγματικά μια δυσφήμιση και για το υψηλό τουρισμό που έχει η περιοχή μας και η Ελούντα αλλά και ο Άγιος Νικόλος. Όταν βγαίνει κάποιος από ένα ωραίο ξενοδοχείο που έχει όλα τα facilities μέσα και όλα αυτά, να βγαίνει και να μην ειδικά στην Ελούντα, να θέλει να περπατήσει, να πάει στην Ελούντα και να κινδυνεύει η ίδια τη ζωή να περπατήσει, γιατί δεν υπάρχουν ούτε καν πεζοδρόμια. Οπότε μπαίνουμε σε μια πολύ σοβαρή κουβέντα και πολύ δυσάρεστη ίσως για κάποιους, αλλά πραγματικά υπάρχει σοβαρό το θέμα. Υπάρχουν πεντάστερα ξενοδοχεία, αλλά οι υποδομές, ό,τι έχει σχέση και με το Δήμο, αλλά και με την υγεία, είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Και σας πληροφορώ ότι κάποτε το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου ήταν πραγματικά ένα διαμάντι σε ό,τι έχει σχέση στην παροχή υγείας και στους πολίτες της περιοχής μας, αλλά και στους επισκέπτες της περιοχής μας. Ήταν ένα νοσοκομείο που ήταν δεύτερο σε χειρουργία μετά το Πεπαγνή. Καταλαβαίνετε. Αυτή τη συζήτηση, κύριε Πάγκαλε, θα την ανοίξουμε. Τώρα δεν ήθελα να το πω, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το αποκαλύψουμε. Για τον Άγιο Νικόλα θα μιλήσουμε και αύριο στην εκπομπή και μάλιστα εκτεταμένα. Θα βάλουμε πολλά θέματα στο τραπέζι με δεδομένο ότι στα αυριανή εκπομπή θα φιλοξενήσουμε το Δήμαρχο. Ήταν βέβαια τον καινούριο και Δήμαρχο και του είναι, Άγιο Νικόλα. Και μπράβο στους πολίτες του Αγίου Νικολάου, γιατί έγινε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχει γίνει ποτέ στον Άγιο Νικόλο, που ήταν θέμα για το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην υγεία. Και ευχαριστώ και από την εκπομπή σας τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου που πραγματικά συμμετείχαν οι πάντες στο κλείσιμο για λίγες ώρες για να εκφράσουμε όλη την αγωνία μας στη συγκέντρωση αυτή και να συμμετέχουν και οι συγγενείς μας και οι υπάλληλοι μας και όλα. Εκτός βέβαια μία αρκετά γνωστή γερμανική αλυσίδα, η οποία δεν δέχτηκε να αφήσει τους υπαλλήλους να έρθουν για 3-4 ώρες για να έρθουν στη συγκέντρωση αυτή. Λοιπόν, κύριε Πάγκαλε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού, θα τα ξαναπούμε, θα ανοίξουμε και τη συζήτηση και τη βεντάλια για αυτά που κι εσείς πολύ σωστά αναδείξατε. Αλλά δυστυχώς ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος, μας πιέζει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά να έχετε. Να είστε καλά, καλή χρονιά και πάλι σε εσάς τους διαδεδεθέ και υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία.